Και λέει ότι πρέπει. Κατά κανόνα η συζήτηση για τα εξοπλιστικά, μια αναγκαία συζήτηση για την ασφάλεια της χώρας, καταλήγει σε μια αντιπαράθεση. Κατά το παρελθόν η κριτική που ασκούσε ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα της αντιπολίτευσης ήταν ορθή και επιβεβαιώθηκε από την απόφαση της τότε κυβέρνησης και του κύριου Βενιζέλου ως υπουργού, μια αναγκαστική απόφαση που εναρμονιζόμενη η ελληνική νομοθεσία με την ευρωπαϊκή καταργούσε την ιστορία των αντισταθμιστικών ωφελημάτων. Πράγματι, αυτά ήταν μια θερμοκοιτίδα σκανδάλων. Δεν ήταν μια καταγγελία που ελαγνόταν από μια αντιπολιτευτική υπερβολή. Έχουμε, όπως ξέρετε, υπόδικους ή καταδικασμένους υπουργούς άμυνας που αφορούν ακριβώς αυτές οι υποθέσεις, εξοπλισμούς και αντισταθμιστικά ωφελήματα. Ακόμη θυμόμαστε ισχυρισμούς ότι οι αριθμοί γύρω δίπλα στην παραγγελία των ΤΟΡΜΗ-1 δεν αφορούσαν χρήματα, αλλά αφορούσαν τηλεφωνικούς αριθμούς, αριθμούς τηλεφωνικού καταλόγου. Αυτά είναι το παλαιό πολιτικό σύστημα. Δεν είναι η σημερινή πραγματικότητα. Εμείς δεν διστάζουμε να κάνουμε συζητήσεις για αποφάσεις που έχουν δυσκολίες να ληφθούν, αφορούν χρήματα του ελληνικού λαού, αυτό είναι αλήθεια, αφορούν την προσπάθεια σε μια δύσκολη πορεία εξόδου από την κρίση να αντισταθμίσουμε τα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη με τις αναγκαίες ταυτόχρονα επιλογές για την ασφάλεια του πολίτη. Αλλά έχει σημασία ότι σήμερα η συζήτηση είναι ανοιχτή και θα γίνει ακόμη πιο ανοιχτή και χαιρετίζω την πρόταση του κυρίου Υπουργού να γίνει Επιτροπή Εξοπλισμών Έρευνας, Εξοπλισμών Άμυνας που να συζητήσει το σύνολο της σύμβασης. Πράγματι, είναι δικαιολογημένη η κριτική που ακούσαμε ότι γιατί να πάμε σε ένα μέρος μόνο της σύμβασης. Να τη δούμε όλοι και να την κρίνουμε. Καμία αντίρρηση. Άκουσα ότι ο κύριος Υπουργός δέχεται αυτή την καλοπροαίρετη, ελπίζω, πρόταση και θα πάμε σε μια αναλυτική συζήτηση για τη συμφωνία των 230 τουλάχιστον, όπως λέγεται, εκατομμύριων ευρώ. Θα ήθελα επίσης να πω ότι και η κατηγορηματική δήλωση του Πρωθυπουργού από αυτό το βήμα της Βουλής, απαντώντας σε μια επίκαιρη ερώτηση του κυρίου Θεοδωράκη, ότι η κυβέρνησή μας δεν προτίθεται να επαναφέρει με τη μία ή άλλη μορφή τον θεσμό των αντισταθμιστικών ωφελημάτων. Με εξαίρεση μικρή την ΕΑΒ για λόγους που έχουν αναλυτικά αναφερθεί και στην παρούσα συνεδρίαση. Είναι μια δέσμευση την οποία προχωρούμε και τιμούμε. Και θα δοθούν όλες οι εξηγήσεις, είμαι σίγουρος, στη συνεδρίαση αυτής της Επιτροπής, η οποία, όπως ξέρετε, δεν είναι δημόσια, είναι και κλεισμένο των θυρών και δίνει τη δυνατότητα μιας ευχερέστερης και σε βάθος συζήτησης των όποιων ερωτημάτων τεθούν. Θα ήθελα να πω επίσης ότι ακούω με ενδιαφέρον το ενδιαφέρον των εργαζομένων στην ΕΑΒ. Η ΕΑΒ ήταν και παραμένει σε μεγάλο βαθμό. Δυστυχώς, την περίοδο των μνημονίων υπήρξε μια υποχώρηση, αλλά παραμένει μια εταιρεία υψηλής τεχνολογίας με προστιθέμενη αξία στο σύνολο της οικονομίας μας. Πρέπει να την ενισχύσουμε και να την αναβαθμίσουμε. Και νομίζω ότι και αυτή η γνώμη των εργαζομένων της ΕΑΒ πρέπει να ακουστεί στο πλαίσιο της Επιτροπής που θα κάνουμε τη συζήτηση για την συγκεκριμένη σύμβαση. Βεβαίως, υπάρχουν ερωτήματα δικαιολογημένα, τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Ερώτημα πρώτον. Πώς είναι δυνατόν να έρχεται να κυρωθεί με νόμο μια προσφορά ιδιωτικής εταιρείας? Άκουσα ότι η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Άμυνας, είπε ο κύριος Υπουργός, είχε πει ότι δεν χρειάζεται νόμος. Αλλά το νομικό συμβούλιο του κράτους ή ο νομικός σύμβουλος του Υπουργείου Άμυνας είπε ότι χρειάζεται. Να εξεταστεί και αυτό. Να εξεταστεί και αυτό το ζήτημα. Δεύτερον, πώς είναι δυνατόν να καλούμαστε να κυρώσουμε μια συμφωνία που δεν γνωρίζουμε τους όρους της, που πηγαίνουν τα χρήματα αναλυτικά. Μόνο με πέντε σημειώσεις απλές. Τρίτον, διαβάζουμε στο εδάφιο 2 του άρθρου ότι με τη σύμβαση αυτή θεραπεύεται οποιοδήποτε ελάττωμα, οποιαδήποτε κρεμότητα προϋπάρχουσα σύμβασης, όπως και επιγενόμενη σύμβασης. Το προϋπάρχουσα έχει να κάνει με το ελάττωμα, το επιγενόμενο έχει να κάνει με την διανομή
των εργασιών που προκύπτουν από τη σύμβαση αυτή. Θέλει και αυτό συζήτηση. Όταν η Βουλή των Ελλήνων σβήνει εκκρεμότητες από προϋπάρχουσες συμβάσεις, πρέπει να υπάρξει αναλυτική εκτίμηση, αναφορά στην Επιτροπή, ποιες είναι αυτές και τι κόστος έχουν. Και όταν η Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα στον Υπουργό, στον όποιο Υπουργό, δεν είναι θέμα προσωπικό, στον όποιο Υπουργό Άμυνας, να μπορεί να προχωρεί με την νομοθετική θωράκιση για τις επιγενόμενες συμβάσεις, πρέπει επίσης να γνωρίζουμε ποιες είναι αυτές, τι ύψος και για ποιες καταρχήν επιχειρήσεις. Το επιχείρημα δεν μοιράζουμε εμείς, άρα δεν υπάρχει υποψία πολιτικού χρήματος, τις δουλειές, αλλά τις μοιράζει η Lockheed, είναι ένα επιχείρημα το οποίο ελέγχεται. Διότι αν υπάρχει μια φορά υποψία από το παρελθόν, το ξέρουμε, είναι δύο στη φυλακή υπουργοί, όπως ξέρετε, άμυνας, για το τι γίνεται με την ιστορία αυτή, υπάρχουν πάρα πολλές, όχι υποψίες, καταγγελίες που έχουν να κάνουν και με την πραγματικότητα των συμφερόντων των επιχειρηματικών. Πώς αυτές οι μεγάλες επιχειρήσεις, με μεγαλύτερη, θηριώδη, θα έλεγα, δύναμη των κρατών, δουλεύουν και κάνουν το παιχνίδι σε κάθε χώρα. Άρα, αυτό το ζήτημα δεν είναι δυνατόν να το περάσουμε έτσι και να το αφήσουμε. Πρέπει να το κουβεντιάσουμε στην Επιτροπή και πιστεύω, το τονίζω, ότι από τη σημερινή συνεδρίαση που ξεκινήσαμε με ένταση μεγάλη, καταλαβαίνω την κριτική. Δεν θέλω να πω σε αυτή την ένταση. Την καταλαβαίνω την κριτική και ορισμένα ερωτήματα είναι δικαιολογημένα, αναφέρθηκαν νωρίτερα. Βλέπω ότι πηγαίνουμε σε μια συνενετική επί της διαδικασίας, αλλά και επί της ουσίας, ελπίζω, διαδικασία, όπου ο κύριος Υπουργός, το είπα και νωρίτερα, είναι πρόθυμος να θεραπεύσει ένα λάθος. Ήταν λάθος ότι συζήτηκε το θέμα στην Επιτροπή και να κουβεντιάσουμε όλοι χωρίς να βγάζουμε μεταξύ μας μαχαίρια και καχυποψίες. Τελειώνω. Ένα θέμα που συνδυάζεται και αφορά το ύψιστο ζήτημα της εθνικής ασφάλειας. Δεν είναι δυνατόν να το αντιμετωπίζουμε με μικροπολιτικό τρόπο. Το αν υπάρξουν και ποιες πολιτικές εξελίξεις είναι ένα θέμα το οποίο εδώ θα το κουβεντιάσουμε ξανά. Εδώ είναι το κυρίαρχο όργανο του ελληνικού λαού, η Βουλή των Ελλήνων. Είναι λάθος όμως να προσπαθούμε να συνδυάσουμε το θέμα των γενικότερων πολιτικών εξελίξεων με το ζήτημα μιας σύμβασης με 230 εκατομμύρια. Δεν θεωρώ ότι είναι στραγά για 230 εκατομμύρια, αλλά αυτής της τάξης. Περιορισμένη σε σχέση με το γενικότερο πρόβλημα των εξοπλισμών. Και θέλω να διαβεβαιώσω τη Βουλή των Ελλήνων ότι αυτή η κυβέρνηση, όπως φαίνεται και από τις ανακοινώσεις άλλων κομμάτων του ποταμιού χθες, αυτή η κυβέρνηση θα περάσει από τη Βουλή, θα κυρώσει τη σύμβαση για τις πρέσπες. Άρα όλη η φιλολογία επί τόσους μήνες ότι δεν θα περάσει από τη Βουλή έχει καταρρεύσει. Θα περάσει η σύμβαση για τις πρέσπες, αυτό είναι δεδομένο. Θα το πείτε το ποτήρι αυτό, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Και εννοώ όσοι από εσάς συμμερίζεστε την λογική, την ορθολογική κριτική ότι πρέπει να περάσει η σύμβαση και όχι οι άλλοι οι οποίοι έχετε παρεκκλίνει προς την ακροδεξιά. Και ταυτοχρόνως, και αυτό θα το δείτε, φέρτε πρόταση δυσπιστία στη Βουλή για να καταλάβετε ότι αυτή η κυβέρνηση είναι ισχυρή και θα παραμείνει μέχρι το Σεπτέμβριο του 2019 για να ολοκληρώσει το έργο της εποφελία των λαϊκών συμφερόντων. Ευχαριστώ. Προχωρούμε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο των της Δημοκρατικής Συμπαράτησης. Όχι. Ελάτε. Θα μιλήσει ο κύριος. Είναι δύο ομιλητές και ένας κοινοβουλευτικός. Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Η κυρία Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε συνάδελφε, κύριε Πρόεδρε. Θα μου επιτρέψετε μισό λεπτό και χίλια συγγνώμη. Έχουμε τους μαθητές επάνω. Γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα νοδυτικά θεωρία παρακολουθούν τις συνεδρίες, αφού ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξαναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθέριος Βενιζέλος 29 μαθήτρες και μαθητές, καθώς και 3 συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 5ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου. Η Βουλή σας καλωσορίζει. Ορίστε, έχετε το λόγο, κύριε Παγκογιάννη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήταν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μέρα η σημερινή. Διότι πράγματι ξεκίνησε η επόμενη κοινοβουλευτική μέρα. Ήταν σαφές και από την ομιλία
του κυρίου Φίλη, ο οποίος είναι άριστος χειριστής της ελληνικής γλώσσας, αλλά και από την